Κάθε καλοκαίρι επισκεπτόταν το πατρικό της σπίτι στην Ορνέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά αφού η μοίρα της έπαιξε το πιο άσχημο παιχνίδι. Ο λόγος για μια 77χρονη γυναίκα που τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στην Αθήνα και κάθε Αύγουστο έκανε τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Ρέθυμνο, διαμένοντας μόνη της στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στην Ορνέ. Ερχόταν κάθε Αύγουστο ερχόταν και έκανε ένα μήνα. Ναι. Και τώρα ετοιμαζόταν να φύγει. Ναι, τη Δευτέρα θα φύγει. Ναι. Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε αυτό εδώ το σημείο με άλλους συγχωριανούς της, όπου τους περιέγραφε τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που έζησε πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στην Κρήτη. Εδώ καθόμαστε, γιατί δεν έχουμε καφενείο εδώ πέρα. Και καθόμαστε εδώ, παίρνουμε καρέκλες από εδώ, κοινοτικό γραφείο είναι. Και καθόμαστε, δεν είμαστε και 5-6 άτομα. Δεν. Ναι, και κατά 8,5 ώρα το διαλύσαμε. Πήγε από τη σπίτι, αυτό ήταν. Όταν αργά χθες το βράδυ η γυναίκα μπήκε στην κουζίνα του σπιτιού της, το δάπεδο υποχώρησε και βρέθηκε στο υπόγειο με τμήματα του δαπέδου να έχουν καταπλακώσει το σώμα της. Με όση δύναμη της είχε απομείνει άρχισε να καλεί σε βοήθεια, όσο τμήματα από το δάπεδο της κουζίνας συνέχιζαν να πέφτουν πάνω της. Ένας γείτονας άκουσε τις κραυγές της, έσπευσε, την είδε καταπλακωμένη και άμεσα ειδοποίησε τα σωστικά συνεργεία. Όμως όταν έφτασαν ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμια του σπιτιού της χωρίς τις αισθήσεις της και όταν πλέον έφτασε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ναι, την ήξερα. Ερχόταν, λέει, κάθε καλοκαίρι εδώ. Ναι, ερχόταν εδώ και καθόταν. Και όπου να είναι θα έφευγε. Ναι. Κύριε της Σεπτέμβρη, πώς το βλέπετε τώρα ξαφνικά να πέσει στο σπίτι και. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λόγω παλαιότητας. Ήταν παλιό το σπίτι, σίγουρα γι' αυτό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πατρικό σπίτι της γυναίκας ήταν σχεδόν από τα πρώτα που χτίστηκαν στο χωριό, με την ίδια αυτό το καλοκαίρι να λέει σε συγγενείς και συγχωριανούς πως θα ξεκινούσε άμεσα τις εργασίες συντήρησης και ανακαίνησής του. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε, αφού έσβησε στα χαλάσματά του. Και η ίδια λέει σχεδίαζε να το φτιάξει, να το ανακαινήσει. Δεν πρόλαβε μάλλον. Δεν πρόλαβε καημένη.